Ο επόμενος καλλιτέχνης μας έχει τιμηθεί με το βραβείο Δημήτρης Χόρν. Καταφέρνει με μεγάλη επιτυχία να μεταμορφώνεται πάντα και να μπαίνει στο πετσί του ρόλου. Με όλα αυτά τα προσόντα εννοείται ότι δεν μπορούσε να λείπει από εδώ. Για πάμε να τον γνωρίσουμε. Η πρώτη μου σκέψη όταν μου κάνανε την πρόταση να είμαι στο σοου ήτανε όχι. Για πάρα πολλούς λόγους. Η δεύτερη σκέψη ήτανε ναι για πάρα πολλούς λόγους. Στο θέατρο η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική. Γιατί φτιάχνεις ένα ρόλο όπως τον φαντάζεσαι. Ενώ εδώ έχεις να ενσαρκώσεις μια συγκεκριμένη προσωπικότητα και είναι τελείως διαφορετική λειτουργία που για μένα είναι πολύ προκλητική. Η κριτική επιτροπή δεν με αγχώνει, γιατί ξέρω ότι θα είναι καλοπροαίρετη. Το αδύναμό μου σημείο στο παιχνίδι νομίζω ότι είναι ο στίχος ο αγγλικός και γενικότερα ο ξένος. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να θυμηθώ τους στίχους. Παναγιά μου, δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα για μένα. Θανάση μου! Όχι, μου! Πόσο χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ, καλώς όρισες. Καλή αρχή, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Κι εγώ, όλα καλά. Και τώρα αρχίζουν τα όργανα. Θα έχεις όργανο, η αλήθεια είναι. Ναι, θα έχω όργανο, θα έχω κιθάρα. Στο σημερινό live, ναι. Και πώς νιώθεις. Πώς νιώθω. Κώστας Χατζής. Ιστορία. Τυχαίνει να τον ακούω από το σπίτι μου, από μικρός. Ναι. Τον έχω δηλαδή σαν άκουσμα. Ναι. Πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, ιδιαίτερη χρειά. Θα δούμε. Δύσκολο αυτό. Δύσκολο. Που καλείσαι να κάνεις απόψε. Δύσκολο, ιδιαίτερο. Για πάμε να δούμε τι έγινε στις πρόβες σου. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Βικτώρια. Σήμερα θα κάνεις το Χατζή. Σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω το Χατζή. Επειδή είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή του Χατζή. Να χαρένα ουρανό. Πρέπει να πάρει μεγάλες ανάσες. Ώστε να έχει τη δύναμη να πει όλες τις φράσεις. Άστερα κι ουρανό. Μόνο θυμηθώ τα λόγια μου να γίνω. Το κρατάμε αυτό. Το πιο δυνατό σημείο του Θανάση είναι τα όμορφα μάτια του. Τα οποία όμως σε αυτό το χαρακτήρα δεν πρέπει να τα δούμε. Ο Κώστας Χατζής δείχνει ότι ασχολείται, δηλαδή τον απασχολεί το χέρι του, τι κάνει το δεξί, τι κάνει το αριστερό, αλλά στην πραγματικότητα δεν τον απασχολεί. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα είναι μια πρόφαση για να αποστασιοποιηθεί από τον κόσμο. Θέλω να μου πεις γιατί δεν πρέπει να δούμε τα μάτια σου αυτό το live, τα υπέροχα. Ρώτα τη Σία. Συγγνώμη, αλλά μου έχουν βγει τα μάτια. Σου έχουν βγει. Για να μην τα δείχνω. Θέλω να μου κάνεις λίγο το βλέμμα. Είναι από ψηλά. είναι από ψηλά. Και? Έχω τη Βικτώρια με τις ανάσες. Ναι. Το μάτι από πάνω. Ναι. Μία κιθάρα που δεν ξέρω να παίζω. Η αλήθεια είναι αυτή. Πολλά προβλήματα έχω. Έχεις προβλήματα και ένα γρέζι στο λαιμό. Και γρέζι. Και? Και τι να σου πω, θα δούμε. Και πάμε να δούμε πώς το λέει ο Κώστας Χατζής στο τραγούδι. Θανάση μου. Μαρία μου. Να σε σταυρώσω, παιδί μου. Στο καλό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πέρασε παρακαλώ. Και εμείς αποχαιρετούμε το Θανάση Αλευρά και υποδεχόμαστε τον Κώστα Χατζή.
Ναχάνα, ουρανό, και μια θάλασσα. Ναχάνα, σπιτικό, κάτω στο γυαλό. Παίζοντας με βότσαλα, να μιλώ στα κύματα και στην άμμο να πατώ και να τραγουδώ. Κάτι λέω ο τρένος, έχω τα δυο μάτια σου, μοιάζουνε με ουράνο, μοιάζουνε με θάλασσες. Έχω τα δυο μάτια σου, θάλασσα και ουρανό. Έχω την αγάπη σου για το σπίτι μου. Να ένα συνεπώ και να με ταξιδεύε πέρα από τα σύνορα κι απ' τη μοναξιά. Να έχω φίλους τα πουλιά, τα άστρα να έχω συντροφιά. Να μιλώ στον ουρανό και να τραγουδώ. Μα τι λέω ο τρένος, έχω τα δυο χέρια σου, μοιάζουνε με σινέμα, μοιάζουν με πουλιά. Έχω τα δυο χείλη σου, έχω τα δυο μάτια σου, έχω την αγάπη σου, άστρα ουρανό. Οι καλλιτέχνες, η κριτική επιτροπή. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι ωραία. Μπράβο σου. Ευχαριστώ, Μαρία. Εγώ συγκινήθηκα. Αλήθεια. Ναι. Νομίζω ότι ήταν και στόχος. Και τώρα έλα να αγκαλιαστούμε. Καλή αρχή. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ.